αλλά ο Θεός έδωσε για μας αρχιερέα τον ίδιον τον Υιόν Του, τον Χριστόν, ο οποίος εκάθισε στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης στον ουρανό και έγινε λειτουργός της σκηνής της αληθινής, την οποίαν έστησε ο Κύριος και όχι κανένας άλλος άνθρωπος. Δηλαδή εμφανίζεται ο Χριστός σαν αρχιερέας ο οποίος προσεύχεται και προσφέρει θυσίες υπέρ όλου του κόσμου. Αυτή η εικόνα εδώ του Χριστού που δεν είναι συνηθισμένη, βέβαια δεν είναι διαφορετική από όλη αυτή την εικόνα την οποία όλο το Ευαγγέλιο και όλη η Αγία Γραφή μας παραδίδει. Ότι ο Χριστός έγινε για μας άνθρωπος και αυτός είναι αρχιερέας δικός μας, δηλαδή αυτός προσεύχεται και προσφέρει θυσίες και εικεσίες και προσευχές για μας όλους. Και αυτός ήταν όσιος, άκακος, αμίαντος, χωρισμένος από τους αμαρτωλούς και υψηλότερος των ουρανών όλων. Περιγράφει δηλαδή και ανθρωπίνος την θεανθρώπινη αυτήν υπόσταση του Χριστού μας, ο οποίος δεν είχε καμιά σχέση με την αμαρτία, καμιά σχέση με την κακία, καμιά σχέση με οποιοδήποτε πράγμα το οποίο χωρίζει από τον Θεό και ως αναμάρτητος έτσι μπορεί να προσφέρει θυσίες και προσευχές για όλον τον κόσμο. Αυτό για μας παιδιά είναι πολύ σημαντικό, διότι όταν βιώνουμε σαν άνθρωποι που είμαστε αυτήν την ταλαιπωρία της υπόστασής μας, αυτήν την ταλαιπωρία από τα πάθη μας, από τις αμαρτίες μας, από τις μικρότητές μας, από όλα αυτά τα οποία μας βασανίζουν καθημερινά. Και πολλές φορές μας οδηγούν και σε δύσκολες καταστάσεις, δηλαδή μας απελπίζουν. Και είναι πολύ φυσικό, έτσι, με τα δεδομένα δηλαδή τα ανθρώπινα, όταν σου εμφανίζεται μπροστά σου μια εικόνα του εαυτού σου, η οποία είναι τραγική, η οποία είναι μια εικόνα αξιοθρήνητη, που δεν τη θέλεις, δεν την επιθυμείς για τον εαυτό σου. Όμως, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς να ελευθερωθείς από όλα αυτά τα πράγματα. Το γιατί δεν μπορείς, ίσως γιατί δεν θέλεις, ίσως γιατί δεν έχεις τις δυνάμεις, ίσως γιατί εχμαλωτίστηκες σε όλη αυτή την κατάσταση και μετά σε άγουν και σε φέρουν όλα αυτά τα πάθη. Και ξέρετε ότι τα πάθη, παιδιά, είναι μεγάλη δικτατορία στον άνθρωπο, είναι στιγνή δουλεία. Δεν σε αφήνουν περιθώριο να αναπνεύσει, δεν σε αφήνουν περιθώριο να αισθανθείς άνθρωπος. Σε οδηγούν εκεί που θέλουν εκείνα. Και παρόλο που πολλές φορές ο νους του ανθρώπου του λέει, ας πούμε, ότι μην το κάνεις αυτό το πράγμα, έτσι, μην το κάνεις. Εν τούτης η καρδία του ανθρώπου, δηλαδή το σύνολο, το κέντρο των ψυχικών και σωματικών δυνάμεων του ανθρώπου, εχμαλωτίζεται τόσο πολύ που ακόμα και το μυαλό μας δεν μπορεί να επιβληθεί του εαυτού μας. Και γινόμαστε ένα ράκος, γινόμαστε ένα έρμεο όλων αυτών των πραγμάτων. Και οι πατέρες της Εκκλησίας βέβαια, οι οποίοι μελέτησαν τον άνθρωπο όσο κανένας άλλος και μελέτησαν από τον εαυτόν τους και από τους αδελφούς τους και τα βλέπουμε όλοι μας στη δική μας ζωή, μας εξεκαθάρισαν ότι η καρδία του ανθρώπου είναι αυτή η οποία καθαρίζει και καθαρίζει με τη χάρη του Θεού, αλλά καθαρίζει τελευταία. Και ο Χριστός μας είπε ότι από την καρδία του ανθρώπου εξέρχονται όλοι οι διαλογισμοί και όλα τα κακά πράγματα, και τα καλά αλλά και τα κακά πράγματα. Όταν λέει καρδία του Ευαγγέλιον οι πατέρες, δεν εννοώ βέβαια αυτή την καρδία που την κάνεις μεταμόσχευση σήμερα και αλλάζει, ας πούμε, να μπορούσαμε να βάλουμε την καρδία του Γέρο Παΐσιο, ας πούμε, πάνω μας και να επόμενη να κάνουμε θαύματα. Σίγουρα δεν θα κάνουμε θαύματα. Αλλά δεν είναι η καρδία αυτή που χτυπά και παθαίνει φράγματα. Είναι το κέντρο όλου του ανθρώπου, αυτό είναι η καρδία.
το κέντρο όλου του ανθρωπίνου είναι και ψυχής και σώματος και διάνοιας. Όταν λένε νουν οι πατέρες ή διάνοια, εννοούν αυτό που λέμε μία δύναμη, μία ενέργεια της καρδιάς μας, μία ενέργεια του ανθρώπου, η οποία κρίνει τα δεδομένα. Έτσι οι πατέρες μας είπαν ότι ο άνθρωπος έχει τρία στάδια. Είναι η κάθαρσης, είναι ο φωτισμός, είναι η θέωσης. Η κάθαρσης, το πρώτο στάδιο, είναι το στάδιο όπου ο άνθρωπος είναι εχμάλωτος στα πάθη, αλλά με τη χάρη του Θεού και τη δύναμη του Θεού και με την δική του προαίρεση και ελευθερία αγωνίζεται και προσπαθεί να νικήσει τα πάθη του. Να βγει τέλος πάντων από όλη αυτήν την κακία και την εχμαλωσία στην οποία βρίσκεται. Βέβαια όλα αυτά, παιδιά, γίνονται πάντοτε με τη χάρη του Θεού. Με τις δικές μας δυνάμεις μόνο είναι πολύ δύσκολο και σχεδόν αδύνατο να γίνει αυτό το πράγμα. Όμως ο άνθρωπος αγωνίζεται να καθαρθεί από τα πάθη. Η κάθαρση από τα πάθη, η οποία γίνεται με πολλούς και ποικίλους τρόπους και κυριότερα με την άσκηση, δηλαδή με τον αγώνα που κάνει ο άνθρωπος, αγώνα πρώτα απ' όλα αποφυγής από την αμαρτία, έτσι. Ξέρει ότι η αμαρτία μέσα του έχει δύναμη. Αφού ξέρει ότι έχει δύναμη, τότε αποφεύγει τα αίτια. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο συνετός αγωνιστής άνθρωπος είναι να αποφύγει τα αίτια. Όταν τα αίτια είναι παρόντα και έχεις εχμαλωσία στο πάθος, θα την πατήσεις οπωσδήποτε. Δηλαδή, ας πούμε ότι κάποιος είναι αλκοολικός και θέλει να φύγει το ποτό, να αποφύγει το ποτό, να σταματήσει να πίνει. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να αδειάσει το σπίτι του από όλα τα ποτά. Εάν τα έχει μέσα στο ερμάρι, μέσα στον ντουλάπι, ξέρω εγώ που τα έχω, στο ψυγείο τα βάζω, πού τα βάζω, ψυγείο, στο ψυγείο να πούμε, και πει απλώς ότι θα τα έχω στο ψυγείο για μια περίσταση, ξέρω, ένα ξένο που να έρθει σπίτι μου, αλλά εγώ δεν θα τα πιω. Ας είστε βέβαιοι ότι μόλις του έρθει η βίδα θα πάει να τα πιει. Μόλις τα πιει θα πάρει την επόμενη απόφαση, το δεν θα πιει. Τώρα ήπια, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα αισθανθεί άσχημα και δεν θα πιει. Το ίδιο το παθαίνουν με τις τηλεοράσεις, με τα διαδίκτυα. Είναι παρόντα τα αίτια. Πώς βγαίνεις που τα αίτια, δεν ξέρω. Δύσκολο. Δύσκολο πράγμα. Πάρα πολύ δύσκολο. Για να μην σας πω αδύνατο. Οι πατέρες επρόσεχαν πάρα πολύ από τα αίτια. Ένα πράγμα που έβλεπαν ότι ήταν αίτιο πτώσης, το έκοβαν και το πετούσαν. Αυτό που λέει ο Χριστός, ότι εάν ο οφθαλμός σου σε σκανδαλίζει, βγάλτε και πέταξε το. Μα μας είπε ο Χριστός να βγάλουμε τα μάτια μας, θα μην είσαι μάτια. Κύκλοπες να είμαστε, που ξέρω εγώ πόσοι, τι να που έχουμε 100 μάτια, από ποιος είναι αυτό στη μυθολογία που είχε τόσα μάτια, και τα 100 να βγάζαμε πάλι τίποτε θα γινόταν. Δεν εννοούσε τα μάτια τα σωματικά. Εννοούσε να κόψεις από τον εαυτό σου οτιδήποτε πράγμα σε προκαλεί στην πτώση της αμαρτίας, οτιδήποτε σε εχμαλωτίζει. Το πρώτο πράγμα που να κάνεις, κόψε το. Είσαι αλκοολικός, πέταξε τα μπουκάλια όλα από το σπίτι σου, πέταξε τα. Μην πιστέψεις στον εαυτό σου ότι άφηστα και δεν θα γκίξω πάνω, θα την πατήσεις, πέταξε τα. Εάν απατάσαι ότι όποιος και να είσαι, ό,τι και αν νομίζεις και αν είσαι, θα την πατήσεις. Και βέβαια, αυτό δεν χρειάζεται να σου το πω εγώ, το ξέρουμε όλοι από την πικρή μας πείρα, ότι δεν μπορούμε να επιβληθούμε. Εάν βέβαια ο άνθρωπος έχει μεγάλη χάρη, αλλά πού να τη βρει και τη μεγάλη χάρη σε αυτό το πρώτο στάδιο. Μεγάλη χάρη έρχεται στους μεγάλους αγωνιστές, στους αγαθούς και απλούς ανθρώπους και ταπεινούς. Εμείς ούτε αγωνιστές είμαστε, ούτε απλοί και ταπεινοί είμαστε. Άρα λοιπόν πρέπει να κόψουμε τα αίτια των παθών. Το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι κόβεις τα αίτια. Όστοτε θα έρθει η ώρα που θα σε πιάσει εκείνη η βίδα, που θα ξεβιδωθεί, να μην μπορείς να βρεις. Έτσι, θέλω να πιω, αλλά τι να πιω. Δεν έχω τίποτε σπίτι μου, ούτε πετρέλαιο.
Γελάτε, αλλά ξέρετε, μπορεί να πιει και πετρέλαιο ο άνθρωπος στην παλαβομάρα του. Να μην τον πιάσει μόνο και να σας πω εγώ τι θα πιει. Όλα μπορεί να τα πιει. Έτσι, πέφτεις, ας πούμε, έχεις πτώσει στην τηλεόραση, στα διαδίκτυα αυτά, το έχεις και το μηχάνημα στο προδωμάτιο σου. Εντάξει. Θα την πατήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι η αποφυγή των αιτίων. Το δεύτερο πράγμα είναι να αποκτήσεις αντισώματα μέσα σου, πνευματικά αντισώματα τέτοια, τα οποία να αναπληρώσουν αυτά τα υποτιθέμενα κενά που σου κάνει αμαρτία. Δηλαδή να αναπληρώσεις αυτή την ανάγκη που αισθάνεσαι ότι θέλω να πιω, θέλω να δω, θέλω να κάνω, θέλω να φτιάξω, θέλω να ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα. Τα πνευματικά αυτά αντισώματα, παιδιά, είναι η προσευχή και η μελέτη. Και ιδιαίτερα σε εμάς τους σύγχρονους ανθρώπους, η δυνατότητα της μελέτης της πνευματικής έχει μεγάλη σημασία, διότι ο άνθρωπος όταν διαβάζει βιβλία πνευματικά, όχι απλώς βιβλία που μιλούν για τον Χριστό, αλλά βιβλία που είναι γραμμένα από τους Αγίους, όπως είναι το Ευαγγέλιο, όπως είναι τα βιβλία των Αγίων. Αυτά τα βιβλία έχουν την εξής ιδιότητα. Δεν μας παρέχουν απλώς γνώσεις για τον Χριστό, ούτε μας παρέχουν απλώς γνώσεις για το πώς αγωνιζόμαστε πνευματικά, που είναι σημαντικό και απαραίτητο, αλλά επειδή είναι γραμμένα με το Πνεύμα του Άγιον, είναι θεόπνευστα βιβλία, τα έγραψαν θεοφόροι άνθρωποι, άνθρωποι δηλαδή του Θεού. Αυτά τα λόγια των Αγίων Πατέρων είναι γεμάτα Πνεύμα Άγιον. Και όταν ο άνθρωπος διαβάζει αυτά τα λόγια, τότε η ψυχή του τρέφεται, τρέφεται με το Πνεύμα του Άγιον και με έναν τρόπο ακόμα παράδοξο και μυστικό, που μπορεί διανοητικά να μην καταλαβαίνει τίποτα. Μπορεί να μην καταλαβαίνει τίποτα. Αλλά η ψυχή αισθάνεται αυτήν την τροφή την πνευματική που παίρνει και έτσι δυναμώνει. Δυναμώνοντας η ψυχή μας μπορεί να αρνηθεί την αμαρτία. Μόνο εάν δυναμώσει η ψυχή μας μπορεί να απορρίψει την αμαρτία, να αποβάλει τον παλαιόν άνθρωπο. Είναι ένα πράγμα σαν ένα στενό, ξέρω εγώ, φόρεμα που πρέπει να το βγάλεις και το πετάξεις που πάνω σου. Έτσι, όπως λέγει, να αποβάλλουμε τον παλαιόν άνθρωπο. Αλλά δεν φτάνει να αποβάλεις τον παλαιόν άνθρωπο. Πρέπει να ενδυθείς στον Χριστό. Πρέπει αυτόν τον αρχιερέα, τον όσιον, τον άκακον και όλα αυτά που λέει εδώ η Γραφή, να τον ενδυθείς, να τον φορέσεις, να γίνεις ένα μαζί του. Σε συνέχεια, εάν καταφέρεις να καθαρθείς έστω και λίγο από τα πάθη σου, τότε το δεύτερο ιδίωμα που αποκτά ο άνθρωπος φωτίζεται ο νους του. Ενώ μέχρι χθες που ήταν ακάθαρτος, το μυαλό μας ήταν εναντίον μας. Και σου λέγε το μυαλό σου, δες, κάμε, τρέξε, πιες, πήγαινε το μυαλό σου εναντίον σου. Τώρα στο δεύτερο στάδιο το μυαλό σου λέει μην το κάνεις. Έτσι μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Ας πούμε ένα παράδειγμα, όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, αλλά ένα παράδειγμα σύγχρονο, το διημερό μας, έτσι. Αυτοί που παίζουν τυχερά παιχνίδια. Αυτοί που παίζουν τυχερά παιχνίδια, τζόγο. Λοιπόν, αυτοί ξέρουν ότι καταστρέφονται. Το ξέρουν. Και δεν είναι να πεις αλκοόλ που το πίνεις και ζαλίζεσαι. Ή ναρκωτικό που το βάζεις και, ξέρω εγώ, πετάς στους 7 ουρανούς. Το μόνο που πέφτεις ανάποδα όταν θα τελειώσει η ώρα του. Λέει κανείς, ρε παιδί μας, πούμε, σας ομολογώ παιδιά ότι έτσι παρεπιπτόντος που λέει και ο λόγος, αυτά τα τυχερά παιχνίδια που είναι μάστιγα των ημερών μας είναι χειρότερα από όλες τις άλλες εξαρτήσεις. Και από τα ναρκωτικά χειρότερα και από το αλκοόλ χειρότερα, είναι χειρότερη εξάρτηση. Και του λέει ο νους του, η σκέψη του, θα καταστραφείς, θα καταστρέψεις την οικογένειά σου, έφαγες τα λεφτά όλα. Ξέρω εγώ, του λέει όλα τα επιχειρήματα. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί.
είναι αδύνατο να μην πάει, ας πούμε. Του είναι αδύνατο. Είναι τόσο εξαρτημένος, τόσο εχμάλωτος. Δηλαδή ένας εξευτελισμός της ανθρώπινης υπόστασης. Και μετά, τέλος πάντων, αυτή η κάθαρση του μυαλού, για να πάμε εκεί που ξεκινήσαμε, έρχεται μετά από αυτήν η κάθαρση της καρδίας, που ο άνθρωπος πλέον αποκαθίσταται στην κατοικώνα Θεού δημιουργία του και δεν έχει να τον πιάσει κάτι. Λοιπόν, αυτή είναι η τραγωδία της ανθρώπινης φύσης που τη βιώνουμε όλοι μας και πρέπει να τη βιώνουμε με πόνον και όχι με αδιαφορία, όχι με άγχος βέβαια, ούτε με υπερευαισθησία και απελπισία και απόγνωση, αλλά ούτε και με αναισθησία, δεν είναι τίποτα. Και εντάξει, είναι συνηθισμένο, όλοι το κάνουν και δεν είναι τίποτα. Όχι. Ο άνθρωπος πρέπει να αισθάνεται, ας πούμε, μέσα στη ψυχή του πόνον για την ασχήμιαν αυτή την οποία έχει μέσα στην ψυχή του, μέσα στον εσωτερικό του κόσμο. Είναι λοιπόν πολύ παρήγορο μέσα σε αυτήν τη δυσκολία και των πόνων όλων και την πάλη που έχει να κάνει ο άνθρωπος με την απελπισία, με την απόγνωση, με τον Άδη, να στρέφεται εις τον Χριστό και να αισθάνεται και να εγγίζει και να το ψηλαφά ότι έχει κάποιον ο οποίος προσεύχεται για αυτόν, ότι έχει κάποιον ο οποίος συναγωνίζεται μαζί του στο δικό του αγώνα, ότι έχει κάποιον ο οποίος τον καταλαβαίνει, τον αισθάνεται, τον συμπονά, συμπάσχει μαζί του, συναγωνίζεται μαζί του, είναι συνοδοιπόρος στον αγώνα του, στον δρόμο του, και έτσι να πάρει κουράγιο να συνεχίσει αυτό που άρχισε να κάνει. Γι' αυτό ο Χριστός είναι και λέγεται αρχιερέας δικός μας, του λαού του Θεού, όλων αυτών των ανθρώπων, γιατί αυτός ο αρχιερεύς έγινε για μας πρότυπο, ευάδισε πρώτος το δρόμο αυτό και άνοιξε το δρόμο να το βαδίσουμε εμείς. Και σε αυτόν τον αγώνα εμείς δεν μπορούμε και δεν πρέπει να αισθανόμαστε μόνοι μας, αλλά να ξέρουμε ότι έχουμε μαζί μας τον Χριστό. Έτσι, παιδιά, σε αυτήν την δυσκολία των πραγμάτων, όταν βιώνουμε αυτήν την ταλαιπωρία μας, ας πούμε, που δεν μπορούμε ούτε τον εαυτό μας να συμμαζέψουμε, τότε μπορούμε να προσευχηθούμε με πολύ πόνο προς τον Θεό, να επικαλεστούμε το Άγιον όνομά Του και να Τον παρακαλέσουμε να μας ελεήσει. Τότε η ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» λέγεται με αγάπη και με πόνο πολύ και για μας και για τους άλλους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν ο Χριστός συμπάσχει μαζί μας, είναι κοντά μας, είναι δίπλα μας. Και αυτό είναι το σημαντικό της Εκκλησίας που το τονίζουμε πάρα πολύ και γι' αυτό και η Εκκλησία δεν μπορεί να θεωρηθεί μια φιλοσοφία ή μια ιδεολογία, γιατί είναι μια υπαρξιακή, μια οντολογική σχέση του ίδιου του ανθρώπου με το συγκεκριμένο πρόσωπο, αυτόν τον Ιησού Χριστόν, τον οποίο μπορεί να επεκαλεστεί εν παντή καιρό και τόπο, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Είναι μεγάλη υπόθεση, ξέρετε, να αισθάνεσαι και να βιώνεις το γεγονός ότι όπου και αν πάω, όπου και αν ευρεθώ, ο Θεός είναι μαζί μου, είναι δίπλα μου, μπορώ να Τον επικαλεστώ, μπορώ να είμαι σε άμεση κοινωνία μαζί Του. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει καμιά φορά μεγάλα αεροπορικά ταξίδια, πάνω από 10-12 ώρες, αν έχετε πάει που είσαι μια κουκίδα, ξέρω εγώ, στον ουρανό, και αν σε έβρουν κιόλας και λέει τώρα είσαι πάνω, ξέρω εγώ, τον Ατλαντικό ωκεανό και σκέφτεσαι καημένε, τουλάχιστον πέφταμε μέσα στη Μεσόγειο, κάτι θα γινόταν, θα μας βρίσκαν τουλάχιστον. Σε τούν τον Ατλαντικό ωκεανό, αν πήγε εδώ σηκά, τούν το βλογημένο το πράγμα, ποιος είναι να μας έβρει? Μα εντάξει, θα μου πεις τώρα να ζήσει και να καταλάβεις.
Τέλος πάντων, γι' αυτό μια αίσθηση. Αισθάνεσαι ένα ελάχιστο πράγμα μέσα στο άπειρο εκείνο, έτσι. Προσπαθείς να συνειδητοποιήσεις τι γίνεται, ας πούμε, πού βρίσκεσαι. Και λες μέσα σε ένα αχανές πράγμα, απέραντο πράγμα. Και όμως, εάν επικαλεστείς το όνομα του Θεού, τότε αισθάνεσαι όπως όταν είσαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο σπίτι σου. Αισθάνεσαι ότι κυκλοφορείς μέσα στο σπίτι σου. Αφού όλος ο κόσμος είναι του θεσπότου Χριστού, ο οικοδεσπότης είναι ο Χριστός και εμείς είμαστε τέκνα του Χριστού, έστω και ταλέπορα και ανάξια και άταχτα, όλος ο κόσμος είναι το σπίτι μας, είναι δικός μας. Επικαλείσαι το όνομα του Χριστού, πας στην άλλη άκρη του κόσμου, ψάχνει να δεις που είσαι και τι γίνεται. Άγνωστος εν μέσω αγνώστων. Κι όμως η επίκληση του ονόματος του Χριστού σε κάνει να γίνεσαι οικείος, ημερεύει των τόπων, ημερεύει των χρόνων. Ένα παράξενο φαινόμενο. Είναι μεγάλη υπόθεση σε αυτό το πράγμα. Πάεις να κάνεις, ξέρω εγώ, κάτι. Μια στιγμή κινδύνου, μια ασθένεια, μια αγωνία. Κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται, κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε. Επικαλείσαι το όνομα του Θεού και αμέσως όλα γύρω σου φωτίζονται. Γίνονται φωτεινά, ειρηνεύουν τα πράγματα. Χαμηλώνουν, ειρηνεύουν. Ένα φως ηλαρών, όπως λέμε στην Εκκλησία, φως ηλαρών Αγίας Δόξης. Φωτίζει τα πάντα και διαλύονται. Αυτός ο Χριστός λοιπόν είναι αυτός που είναι πάντα μαζί μας και μας συνοδεύει παντού και πάντοτε. Και η Εκκλησία μας διδάσκει πώς εμείς θα μπορέσουμε να αγαπήσουμε αυτόν τον Χριστό και να αποκτήσουμε μια προσωπική σχέση μαζί Του. Βέβαια αυτή η προσωπική σχέση θα αρχίσει από τη γνωριμία μας. Έτσι να το γνωρίσουμε. Να δούμε ποιος είναι, τι λέει, τι διδάσκει. Τι είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε. Στη συνέχεια να μάθουμε περισσότερα γι' αυτό, να επιχειρήσουμε, να τον εξερευνήσουμε. Μέχρι που να καταλάβουμε ότι αξίζει να τον αγαπούμε και μέχρι που καταλάβουμε ότι αυτός μας αγάπησε πριν εμείς καν τον γνωρίσουμε. Και αυτή η σχέση είναι αυτή η οποία καθιστά τον άνθρωπο πραγματικά τέλειο, εικόνα του Θεού. Και όταν λέω τέλειο δεν εννοώ βέβαια αλάθαστον και αναμάρτητον, αλλά εννοώ άνθρωπον ταπεινών, ισορροπημένων, αρμονικών, ολοκληρωμένων, ο οποίος ξέρει να μετανοεί ενώπιον του Θεού, να τακτοποιά τον εαυτόν του, ακόμα και τις αμαρτίες του και τις πτώσεις του, να τις τακτοποιά ενώπιον του Θεού με σωστόν τρόπο. Να μην κάνει πράγματα άρρωστα, τάχα από μετάνοια, ή ξέρω εγώ από όλα αυτά, αλλά να αναλαμβάνει βεβαίως το βάρος της πτώσης του, όμως να έχει την ελπίδα του ότι ο Θεός είναι πολυέσπλαχνος και δέχεται κάθε άνθρωπο ο οποίος ταπεινώνεται και μετανοεί και επιστρέφει κοντά του. Έτσι είναι ο Χριστός για μας. Δεν είναι κάτι που είναι ξένο, παιδιά, δεν είναι κάτι που είναι μακριά από μας. Δεν είναι κάτι το άγνωστο, το απροσδιόριστο. Ιδιαίτερα σήμερα που υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα γύρω μας και σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι, ξέρω εγώ τι θα γίνει, πού θα πάμε, πώς θα πορευθούμε και συνετρίβηκαν πολλά στηρίγματα τα οποία είχαμε και νομίζαμε ότι εντάξει, άμα έχεις χρήματα πάει μπροστά, να τα τώρα, πήγαμε πολλά μπροστά. Άμα έχεις, ξέρω εγώ, γνώσεις, πάει ακόμα πιο μπροστά. Πήγαμε κι άλλον μπροστά. Άμα έχεις έξυπνους ηγέτες, πάει ακόμα πιο μπροστά. Χίλια μίλια πίσω. Δεν βρίσκεις άνθρωπο. Δεν έχει... Τι να πει κανείς. Όλα αυτά συνετρίβησα. Καλός ή κακός. Έχει και την καλή του όψη.
Και δεν λέω συγκεκριμένα πρόσωπα, έτσι, μην πέτω μυαλό σας σε πρόσωπα. Η προσωπική μου άποψη είναι όλοι το ίδιο είναι. Λοιπόν, τι γίνεται, τι μένει στο τέλος. Εκείνο που μένει, παιδιά, είναι ο Θεός. Εάν βγάλεις τον Θεό από τη ζωή σου, τότε μόνο απελπισία υπάρχει. Και μόνο απόγνωση μπορεί να πιέσει τον άνθρωπο, διότι ξέρετε τι δύσκολο πράγμα είναι. Να έρχεται, ας πούμε, να σου πάρει το σπίτι σου. Να μην έχεις που να μείνεις. Να ξυπνάς το πρωί και να μην έχεις τι θα φάεις σήμερα. Να έχεις, ξέρω εγώ, πάρει το διδακτορικό σου, να έρχεσαι πίσω και να μέσα σε πιάνουν ούτε για σκουπιθκιάρι. Έτσι, να παρακαλείς, αφήστε με να σκουπίσω τον δρόμο και να σου λέει το Δημαρχείο, όχι. Δεν χρειαζόμαστε. Δύσκολο πράγμα. Συντρίβονται έτσι, ιδίως στις νεανικές ψυχές. Αλλά όταν ο Θεός είναι παρόν και όταν ο Θεός καταβγάζει την ψυχή μας με όλην αυτήν την θεϊκή λιακάδα που έλεγε και ο Γιώργος Παΐσιος, τότε διώχνει τα παγωμένα σύννεφα και φωτίζει και θερμαίνει τον κόσμο και βλέπεις όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έζησαν σε δύσκολες μέρες, σε δύσκολες ώρες, σε πολύ πιο δύσκολα περιβάλλοντα και προγράμματα και είχαν την ελπίδα τους στον Θεό και έκαναν υπομονή και βάδιζαν τον δρόμο τους και ήλπιζαν επί Κύριον. Και είναι μεγάλη υπόθεση αυτή η παρουσία του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Το βλέπω συχνά πυκνά αυτό το πράγμα, παιδιά, κυρίως κάθε φορά που επειδή είμαστε ιερείς κάνουμε τις κηδείες των ανθρώπων, τις ακολουθίες, τις εξοδίους ακολουθίες, πάρα πολλές, όλοι πάτε σε κηδείες, αλλά εμείς ακόμα πιο πολλές, έτσι. Μερικές πράγματι, εντάξει, κάποιες είναι πολύ οδυνηρές, κάποιες λιγότερο, αλλά όσο να είναι, και 200 χρονών να είναι ο άνθρωπος, άνθρωπος είναι, χωρισμός είναι, τέλος πάντων υπάρχει ένας πόνος, μια δυσκολία. Αλλά βλέπεις τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ελπίδα στο Θεό, ότι εντάξει πονούν, θλίβονται, πληγώνονται, τραυματίζονται και αυτοί οι άνθρωποι, αλλά έχουν ένα σωσίβιο, κουμπούν κάπου, έχουν ένα πράγμα από το οποίο πιάνονται και κρατιούνται από εκεί, με τον δικό τους τρόπο, αλλά κρατιούνται από εκεί. Αν ο άνθρωπος δεν έχει αυτό το στήριγμα, χάνεται. Τι να του πεις, πώς θα του μιλήσεις για το γεγονός του θανάτου, πώς θα του μιλήσεις και θα του απαντήσεις εάν δεν πιστεύεις στην παρουσία του Θεού, εάν δεν πιστεύεις στην αιώνια βασιλεία του Θεού, εάν δεν πιστεύεις στην δικαιοσύνη του Θεού, που είναι η αιώνια δικαίωση του ανθρώπου μέσα στην αιωνιότητα. Πολύ δύσκολο. Απελπίζεται ο άνθρωπος. Πάρα πολύ απελπίζεται. Εάν έρθει μια μέρα που ξαφνικά σου πει ότι ξέρεις, σου μείναν ας πούμε ελάχιστες μέρες ζωής, πώς θα το αντέξεις αυτό το πράγμα, εάν δεν ελπίζεις και αν δεν πιστεύεις ότι ο Θεός νικά τον θάνατο. Όχι πώς θα γίνεις καλά, όχι με αυτόν τη λογική, αλλά με τη λογική είναι ότι υπερβαίνει τον θάνατο, δεν τον καταργεί. Σίγουρα είναι μια πόρτα που θα την περάσεις, αργά ή γρήγορα, αλλά υπερβαίνει τον θάνατο και όλα όσα τον αποτελούν. Είναι μεγάλο στήριγμα ο Θεός και μεγάλη υπόθεση και μεγάλη διέξοδος. Γιατί για τον Θεό, παιδιά, δεν υπάρχουν δύσκολα πράγματα. Δεν υπάρχουν αδιέξοδο για τον Θεό. Και πώς έχει την δύναμη όταν ο άνθρωπος είναι κοντά του να μεταβάλει όλα αυτά τα κακά, να τα μεταβάλει σε καλά. Σας είπα πολλές φορές για ένα γεροντάκι που ερχόταν εκεί στο Άγιον Όρος και ήθελε φαγητό. Ο οποίος ήταν Ρουμάνος, ήταν ξένος. Δεν ήταν Έλληνας. Απλώς παύτοχος. Δεν είχε που την κεφαλή κλείνε. Αν βλέπατε που έμεινε, τι να σας πω. Δεν ξέρω αν τα άγρια θηρία θα μπορούσε να μείνω εκεί. Ερχόταν στο μοναστήρι και έλεγε, θέλω φαγητό. Εγώ ήμουν στην πόρτα, ήμουν πορτάρης, θυρωρός.
Και είχα το διακόνημα να προσφέρω φαγητό ή να κάνω έναν καφέ, να κερνώ τον κόσμο. Επειδή ήταν χαριτωμένος ο παππούς, εγώ τον επείραζα. Του λέω, δεν έχει, τέλειωσε. Αυτός ήταν ωραίος. Λέει, άκουσε μπρε, εάν μου δώσεις ένα πιάτο φαγητό, καλά θα κάνεις. Εάν δεν μου δώσεις, πιο καλά θα κάνεις. Τι ήθελε να πει ο παππούς, ότι κοίταξε, ας πούμε, αν μου δώσεις ένα πιάτο φαγητό, κάνεις το ανθρώπινο. Και θα φάω, θα χορτάσω και θα σου πω καλά, ευχαριστώ, δόξα τω Θεώ, εντάξει, περάσαμε. Εάν δεν μου δώσεις όμως, θα ταλαιπωρηθώ, θα μείνω πεινασμένος, θα, ξέρω εγώ, θα δυσκολευτώ. Αλλά αυτό το πράγμα γίνεται, μεταποιείται μέσα μου, μετασχηματίζεται μέσα μου σε πνευματική εργασία και γίνεται ωφέλιμο και γίνεται πάρα πολύ διαφορετικό. Και για αυτό το πράγμα μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί την πτωχία, τη δυσκολία, τη στέρηση, την κακοπάθεια να τη μετασχηματίζουν σε ευλογία από τον Θεό. Έτσι είχαν αυτόν τον ουράνιο μετασχηματιστή που έμπαιναν οι δυσκολίες από τη μια αλλά έβγαιναν ευλογίες από την άλλη. Σε σημείο τέτοιο που εάν άφηναν τις δυσκολίες να έρθουν στη ζωή τους, όχι γιατί δεν μπορούσαν να τις αποφύγουν, αλλά γιατί τις ήθελαν, γιατί ήξεραν τη σημασία τους. Μια φορά ήρθε ένας εκεί στο Γερο Παΐσιο και του έφερε ένα καρπούζι. Λέει, γέροντα, σου έφερε ένα καρπούζι από τις Καριές. Το αγόρασε από το κατάστημα και τον Καριό. Λέει ο γέροντας, τον είδε, λέει, άκουσε να σου πω κάτι. Άμα θέλω καρπούζι, εδώ στην έρημο που είμαι, μπορώ να αγοράσω ένα καρπούζι από τον Ταλέα, τον Καριό, τον Μπακάλι. Ξέρω που πουλούν καρπούζια. Και έχω και 5 δεκάρες, ας πούμε. Εντάξει, δεν έχω χρήματα, αλλά 10 δραχμές που ήταν τότε, να αγοράσω ένα καρπούζι, όσο φτωχός και να είμαι, έστω και μισό, θα μπορώ να το αγοράσω. Ή θα μπορούσα να βάλω, ξέρω εγώ, αφού είμαι μέσα στην έρημο, στα χωράφια, μέσα στο δάσος, θα μπορούσα να φυτέψω καρπούζια για να έχω. Δεν είναι επειδή δεν έχω, είναι επειδή δεν θέλω να έχω. Αυτό ήταν τη σημασία. Και γιατί δεν ήθελε, τι τον πείραζε να έχει ένα καρπούζι. Δεν τον πείραζε τίποτα, απλώς δεν ήθελε να έχει, γιατί ευρήκε ότι μέσα στην δυσκολία υπάρχει μεγάλη ευκολία και μεγάλη ευλογία όταν γίνεται για τον Θεό και όταν το κάνεις για τον Θεό. Ενώ μέσα στις ευκολίες τις κοσμικές υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες, γιατί εξαρτούμαστε από αυτές. Ταξίδευα κάπου αυτές τις μέρες και το παιδί που οδηγούσε, σε μια στιγμή του έπεσε το κινητό του κάτω από τη μαξιλάρα. Πώς, του έκλειστηκε, χράκ, πήγε από κάτω. Λέω, να άφησε το, καλύτερα γλίτωσε το κεφαλί σου. Όχι, λέει, μπορώ, θέλω το. Βρε, γέ μου, τώρα πού να πούμε που και κάπου από τη μαξιλάρα. Λέω, εγώ είμαι χοντρός, τι μπορώ να διπλωθώ από και κάτω. Αν ήταν κανένας λεπτός, να μην, μάλιστα, λέω, εγώ τι μπορώ να σου το βρω. Προσπάθησα να σκοτωθούμε, παιδί μου. Σταμάτα, να σκοτωθούμε, βρε. Θα πάμε να σκοτώσει πούποτε. Και κρίμα να σκοτωθούμε για ένα κινητό το ευλογημένο. Να φτάσουμε, πού να φτάσουμε, να τα δεις εκείνα τα αναπάντητα, και ξέρω εγώ, πιάνεις. Δεν είναι σιουρκάζε του. Έπαθε στερητικό σύμπτωμα, πώς το λέτε. Στερητικό σύνδρομο. Κάθε λίγο δεν έφτανε εκεί, σε μια στιγμή ξαναπέζει και το ευλογημένο. Έπαιζε. Λέει, μου παίζει, άσε το να παίζει, ρε παιδί μου, άσε το να παίζει. Πώς θα πω, αφού οδηγάς, πώς θα το απαντάς. Τίποτα, μέχρι που σταματήσαμε σε έναν δρόμο εκεί, κατέβηκε, ψάξει για να ψάξει, το βρήκε. Δηλαδή, τόση είναι εχμάλωση, δεν μπορούσε να το στερηθεί 10 λεπτά. Δεν μπορούσε να το στερηθεί 10 λεπτά. Αυτές οι εξαρτήσεις όλες, αυτές οι εχμαλωσίες όλες, αυτά τα πράγματα τα οποία φανερώνουν, ας πούμε, ανασφάλειες και κενά στον άνθρωπο μέσα του, αυτά όλα καλύπτονται, παιδιά, με την παρουσία του Θεού, με αυτήν την προσωπική σχέση. Α, ξέχασα, εγώ κοιτάζω το ρολέντο απέναντι. Λοιπόν, με αυτήν την προσωπική σχέση με τον Θεό, και έτσι ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Και αν τα έχει καλώς και αν δεν τα έχει ακόμα καλύτερα,
και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα όπως τελειώνεται τα παραμύθια. Και έχει ο άνθρωπος μια άνεση να κινηθεί στη ζωή του. Ξέρετε, αν δεν την αποκτήσουμε αυτήν την άνεση, θα ταλαιπωρηθούμε πάρα πολύ. Τα γεγονότα θα μας ταλαιπωρήσουν. Και οι δυσκολίες των καιρών θα μας κουράσουν πάρα πολύ. Ενώ αν μάθουμε αυτήν την λογική, ας πούμε, της εμπιστοσύνης των Θεών, την οποία με αυτή μεγάλωσαν οι πατέρες μας, οι προγονείς μας. Σκεφτείτε την Κύπρο, πόσα χρόνια ήταν υπόδουλοι. Έτσι, είσαστε μορφωμένα παιδιά, νέοι άνθρωποι, διαβάζετε ιστορία, ας δείτε τι πέρασε αυτός ο τόπος, ας πούμε, μέχρι τις τελευταίες μέρες μας. Και πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Απίστευτα δύσκολα. Κι όμως, οι άνθρωποι άντεξαν, υπέμειναν, αγωνίστηκαν και μέσα σε αυτήν τη δυσκολία όλοι τραγουδούσαν τα τραγούδια τους, χόρευαν τους χορούς τους, έκτιζαν σχολεία, έκτιζαν εκκλησίες, έκτιζαν μνημεία και έκαναν σπουδαία πράγματα. Και όλοι αυτοί οι χοροί που χορεύουν σήμερα, αυτοί όλοι οι δημοτικοί χοροί, πότε τους χόρευαν οι άνθρωποι? Τουρκοκρατία ήταν και δυσκολία ήταν. Και όμως τραγουδούσαν και χόρευαν και δεν έπεσα σε απόγνωση και σε μαρασμό να πάνε αυτοκτονήσουν, να χαθούν. Γιατί είχαν ελπίδα στον Θεό, είχαν πίστη στον Θεό, είχαν αυτήν την προσωπική εμπειρία του Θεού μέσα στην καρδιά τους. Και αν γνωρίσετε παλαιούς ανθρώπους θα δείτε ότι έχουν μια άλλη βαρύτητα με την οποία αντιμετωπίζουν όλα τα κύματα, όπως κάτι βαριές βάρκες που ταξιδεύουν και κάτι πλοία βαριά, ας πούμε, και είναι τόσους τόνους εκείνο το πλοίο και έχει, ξέρω εγώ, 10 μποφόρ και εκεί να πάνε, ας πούμε, ατάραχα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Κάτι βαρκούλες, πάνω κάτω. Και αν φτάσει εκεί που να φτάσει. Όταν είναι βαρύ και έχει βάρος και εκτόπισμα, πάει και δεν το φοβάται τίποτα. Έτσι είναι ο άνθρωπος, ο οποίος ελπίζει στον Θεό και πιστεύει στον Θεό και επικαλείται το όνομα του Θεού και αφήνει τα πάντα στα χέρια του Θεού. Αλλά για να τα κάνει όλα αυτά πρέπει να έχει μέσα στην καρδιά του αυτή την απόλυτη αίσθηση ότι ο Θεός είναι κοντά του, ότι ο Θεός είναι αδελφός του, πατέρας του, φίλος του, αρχιερέας του, ο οποίος πρόσφερε τον εαυτόν του για όλον τον κόσμο, για κάθε ένα από εμάς ξεχωριστά. Έτσι, με αυτήν την πεποίθηση, μπορούμε να προχωρήσουμε και να μην καταποντιστούμε και να μην χαθούμε και να αντιμετωπίσουμε την κάθε δυσκολία με πάσαν άνεση και με πάσαν χαρά. Έτσι, πάσαν χαρά νυχήσας αδερφοί μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλης. Όταν έχετε πολλούς πειρασμούς και πολλές θλίψεις, να έχετε μεγάλη χαρά. Και γιατί χαρά? Γιατί ο Θεός είναι εκεί που έχει χαρά. Και εγώ πάντοτε, παιδιά, όταν μιλώ για αυτά τα πράγματα, πάντοτε στο νου μου έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους γνώρισα και είδα με τα μάτια μου και στο Άγιον Όρος και εδώ, άνθρωποι απλοί και ταπεινοί, φτωχοί, άνθρωποι που δεν είχαν κοσμική και ανθρώπινη χαρά και παρηγοριά, όμως είχαν την παρηγοριά του Θεού. Μπορεί να μένα μέσα σε τρόγλες, μέσα σε μπαράκες, μέσα στους τσίγκους, μέσα στο σπήλαια, αλλά ήταν πανευτυχείς άνθρωποι. Και γνώρισα και ανθρώπους που ζουν και ζούσαν σε ανάκτορα, σε αμέτρητα, ας πούμε, πλούτη και σε χλειδί που δεν μπορεί να την περιγράψεις. Και όμως η δυστυχία εβασίλευε μέσα σε αυτούς τους τόπους, γιατί ο Θεός ήταν απόν. Όταν ο Θεός είναι παρόν, όλα φωτίζονται. Όταν ο Θεός είναι απόν, όλα σκοτίζονται, όσους πολυέλαιους και όσες λάμπες και αν ανάψεις.